σπίτια του λαού. Τα σώσει ο λαός, κανένας μόνος. Ήρθαμε σήμερα εδώ μια σειρά συλλογικών φορέων για να στηρίξουμε τον αγώνα που δίνουν δύο λαϊκές οικογένειες να μην πεταχτούν έξω από το σπίτι τους. Πρόκειται για ακραίες καταστάσεις. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας. Οι δύο γονείς είναι άνεργοι και οι δύο έχουν αναπηρία άνω του 67%. Δεν μπορούν να εργαστούν και από το αναπηρικό τους επίδομα ήδη δίνουν 110 ευρώ δόση στην εταιρεία. Η εταιρεία δυστυχώς τους ζητάει λόγω της αύξησης των επιτοκίων να πάει η δόση τους στα 480 ευρώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια υπέρμετρη βία από την πλευρά της εταιρείας να προχωρήσει σε πληστηριασμούς και σε εξώσεις σε μια τέτοια οικογένεια. Δεν έχει οριστεί ακόμη πληστηριασμός, να το πούμε. Και εδώ σήμερα μας λένε ότι είναι μια αστοχία του συστήματος. Ότι αν ήξεραν ότι το σπίτι δεν είναι πολύ καλό, αν ήξεραν ότι υπάρχουν οι αναπηρίες, δεν θα προχωρούσαν. Παρ' όλα αυτά, οι αιτήσεις έχουν γίνει τρεις φορές συνεχόμενες με όλα αυτά τα στοιχεία και έχουν απορριφθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά την όποια πρόθεση μπορεί να έχουν κάποια στελέχη της εταιρείας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σταματάει την όρεξή τους να αποκτήσουν, να βγάλουν κέρδη από τις λαϊκές κατοικίες. Φαίνεται όμως ακόμη ότι μόνο οι λαϊκές κινητοποιήσεις είναι αυτές που μπορούν να σπρώξουν μια κατάσταση στην κατεύθυνση να καθυστερήσει ακόμη και να σωθεί ένα λαϊκό σπίτι. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ πέρα και σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε άλλη. Όπως ήταν η δεύτερη σημερινή περίπτωση για ένα σπίτι εργαζόμενου στο στρατό Χαλκιδικής, όπου ζουν οι ηλικιωμένοι γονείς του, που βγαίνει σε πληστηριασμό για τρίτη φορά. Έχει κριθεί άγωνος ήδη δύο φορές, για τον οποίο δεν προχωρούν να απαντήσουν καν μετά από τόσους μήνες για το αν μπορεί να γίνει μία ρύθμιση αντίστοιχη των δυνατοτήτων του εργαζόμενου. Οι αντιπροστάσεις τους είναι τέτοιες που είναι απαγορευτικές για τον εργαζόμενο. Οι ελπίδες οι δικές μας και η αποτελεσματικότητα η δικιά μας είναι στον δρόμο. Είναι στην οργάνωση στα σωματεία, είναι στην οργάνωση στους μαζικούς φορείς, στη μαζική οργανωμένη δυναμική πάλι. Γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο στις 5-5.30 το απόγευμα στο πάρκο της ΧΑΜΣ που θα πλημμυρίσει από εργαζόμενους και θα δώσει και το μήνυμα και στην κυβέρνηση και στους επενδυτές που είναι πίσω από κάθε τέτοια κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετούν οι κυβερνήσεις, ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε, ότι τα δικαιώματά μας και την προοπτική να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα θα το διεκδικήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το πετύχουμε. Αυτά, συνεχίζουμε την Τετάρτη με αντίστοιχο πληστηριασμό στο άλλο φαν, στη ΣΕΠΑΛ, στην οποία πριν από ένα χρόνο είχαμε πετύχει ρύθμιση για λαϊκή οικογένεια η οποία επίσης έχει προβλήματα και δεν είναι το ζήτημα κάθε φορά αναλυτικά να αναφέρουμε τι πρόβλημα έχει ο δανειζόμενος. Δεν είναι θέμα για μας, όπως τέλος πάντων κάτι εκπομπές που κυτρινίζουν και εστιάζουν στον ανθρώπινο πόνο. Έτσι, την Τετάρτη λοιπόν έχουμε νέα κινητοποίηση για ρύθμιση που είχαμε πετύχει τον προηγούμενο χρόνο και εξυπηρετείται κανονικά και τώρα θυμήθηκε το ΦΑΝ ότι τους χρωστάμε κι άλλο.